Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή. Κυρίες και κύριοι, είναι εντυπωσιακό για μένα το ότι μια Κυριακή πρωί σε 9 η ώρα αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη. Και μάλιστα με τόσο εξέχουσες προσωπικότητες. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα με μερικές αναφορές, οι οποίες ανάγονται σε μια άλλη εποχή. Μια εποχή όμως η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ακριβώς ίδια με τη δική μας. Το 1897 η Ελλάδα διήρχεται μια βαθιά κρίση, ακριβώς ίδια σαν τη σημερινή. Και όλοι φώναζαν, οι πολιτικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι δημοσιογράφοι, πρέπει να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ήταν εκείνο του 1864. Είμαστε δηλαδή 30 χρόνια μετά από το Σύνταγμα. Και ένας από τους καθηγητές και πολιτικούς της εποχής έγραψε ένα βιβλίο «Εαναγκαί νομοθετικέ μεταρρυθμίσεις». Στο βιβλίο αυτό τι έλεγε? Έλεγε ότι η κύρια αιτία της κρίσης είναι γιατί ποτέ δεν εφαρμόσαμε το Σύνταγμα το οποίο ψηφίσαμε το 1864. Ποτέ, λέει, η δικαστική, η διοικητική και η πολιτική εξουσία δεν ανανέωσε την ελληνική ένωμη τάξη στο πνεύμα και στο γράμμα του Συντάγματος εκείνου. Ας κάνουμε λοιπόν την ανανέωση αυτή και μετά βλέπουμε για το Σύνταγμα. Αυτό ως γενική παρατήρηση, γιατί είναι μια άποψη την οποία υιοθετώ. Και τον υιοθετώ γιατί? Γιατί για να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση σήμερα χρειαζόμαστε 10 χρόνια. Για να κάνουμε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις μπορούμε να τις κάνουμε αύριο, αρκεί να θέλουμε και να έχουμε όραμα. Το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα είναι το Σύνταγμα του 1975. Χαρακτηριστικό του Συντάγματος αυτού είναι ότι, όπως απεδείχθηκε από τη διαδρομή του, είναι ένα πολύ καλό Σύνταγμα. Έχει μία δόξα και ένα ελάττωμα. Η δόξα του ποια είναι? Ότι κωδικοποίησε και έδωσε απαντήσεις σε όλα τα πολιτικά προβλήματα τα οποία οδήγησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την Ελλάδα σε περιπέτειες, με κυρίαρχη περιπέτεια εκείνη της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Το ελάττωμα του είναι ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από κωδικοποίηση των απαντήσεων στα προβλήματα του παρελθόντος. Δεν έχει ανάσα για το μέλλον. Δεν έχει, δηλαδή, δεν προτείνει ένα όραμα που να πηγαίνει πέρα από τη λύση προβλημάτων. Τι θα έπρεπε να γίνει εάν γίνει συνταγματική αναθεώρηση? Πριν απ' όλα είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι κώδικας πολιτικής δικονομίας. Είμαστε το μόνο Σύνταγμα στον κόσμο, το οποίο λέει ότι όταν γίνουν εκλογές, φωνάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, του δίνει 3 μέρες, γυρίζει πίσω, παίρνει και ο άλλος 3 μέρες, του δίνει, γυρίζει πίσω. Αυτό είναι κώδικας πολιτικής δικονομίας, δεν είναι πολιτική. Και γιατί το κάναμε αυτό? Το κάναμε αυτό γιατί ο βασιλιάς κάποτε φωνάξε τον κυπουρό του, είπαν κάποιοι. Και για να βρούμε λύσεις σε αυτό, καταλήξαμε στη δικονομία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί η πολιτική και το Σύνταγμα είναι ζώσες πραγματικότητες. Και δεν μπορεί αυτό να είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραμείνει. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει να είναι μικρό και ευέλικτο το Σύνταγμα γενικότερα. Δεν μπορεί να είναι κωδικοποίηση κορπορατιστικών αιτημάτων όλων των ειδών. Λύνει τα προβλήματα των καθηγητών πανεπιστημίου, των συμβολιογράφων, των κλητήρων. Ο καθένας σε κάθε αναθεώρηση που κάνουμε κινείται για να πει «Βάλε και εμένα λίγο εκεί μέσα για να είμαι και εγώ κατοχυρωμένος». Αυτό είναι, έλεγα κάποτε ότι και το Σύνταγμα της Ινδίας είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι το καλύτερο στον κόσμο.
και κυρίως δεν μπορούμε να κατοχυρώνουμε κανέναν σε μια κοινωνία η οποία πρέπει να έχει την πλαστικότητα της εξέλιξης της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας. Checks and balances. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν checks and balances στο Σύνταγμα του 1975 όπως ισχύει σήμερα. Το Σύνταγμα είναι πρωθυπουργοκεντρικό και εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει. Είναι επίσης πολιτικοκεντρικό και εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει. Δηλαδή η πολιτική ελέγχει τα πάντα. Πώς το πετυχαίνει? Πρώτον, επειδή έχουμε μία βουλή, οπότε μπορείς να νομοθετήσεις ένα βράδυ, να μην πάρει κανείς χαμπάρι πώς κατηργήθη το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τροπολογία το 1982 σε ένα βράδυ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατηργήθη χωρίς να το ξέρει κανείς. 2 ώρες πρωτού κατατεθεί η τροπολογία, κατηργήθη σε ένα βράδυ. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε μία βουλή και δεν έχουμε δύο. Δεύτερον και σημαντικότερο, δεν υπάρχει καμία ισορροπία με checks and balances ανάμεσα στην Ελληνική Βουλή και τα μεγάλα σώματα του κράτους. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία η πολιτική μονοπολεί την άσκηση της εξουσίας. Σε όλες τις άλλες χώρες τη μοιράζει με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το Ελεκτικό Συνέδριο, με τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλα σώματα του κράτους επαγγελματιών οι οποίοι βοηθούν την πολιτική να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Παράδειγμα, στη Γαλλία όταν το κράτος φτιάχνει ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο, πρέπει να το στείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία, όχι μόνο κατά το νομικό του μέρος, αλλά και κατά το πολιτικό του μέρος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εκφράσει άποψη για το πολιτικό μέρος του νομοσχεδίου. Βεβαίως θα την εκφράσει την άποψη στο αυτή της κυβερνήσεως. Όχι όπως κάνει στην Ελλάδα όταν επεξεργάζεται τα προεδρικά διατάγματα, που πριν πει στον Υπουργό τη γνώμη του φωνάζει τα κανάλια για να πάρουν τη δόξα. Αυτή η αθλειότης η οποία γίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα μου επιτρέψει το Συμβούλιο της Επικρατείας να το πω. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί πρόκειται για διοικητική λειτουργία και έχουν υποχρέωση να μιλούν στο αυτή του Υπουργού και όχι στα κανάλια. Τώρα, το σημαντικότερο θέμα, εάν γίνει αναθεώρηση, πιστεύω πως είναι ο τρόπος παραγωγής κανόνων δικαίου. Είναι αυτό για τον οποίο δεν μιλάει κανείς. Όλοι μιλάνε, και ο φίλος μου ο Τσακυράκης, για την υπουργική και τη βουλευτική ασυλία, για τα πανεπιστήμια, για το άρθρο 24. Είναι ζητήματα τα οποία πράγματι αξίζει να τα μελετήσουμε και να τα απαντήσουμε. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι είναι απειρχαιωμένος ο τρόπος με τον οποίο παράγονται οι κανόνες δικαίου. Και βεβαίως θα μπορούσα να αναλύσω τι εννοώ όταν ρωτηθώ στη συνέχεια. Βασική ιδέα σε αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σύνταγμα στην Ευρώπη το οποίο να έχει τρόπο παραγωγής κανόνων δικαίου όπως ο δικός μας. Παντού υπάρχουν περισσότεροι ευέλικτοι τρόποι άσκησης πολιτικής δια της νομοθετήσεως. Σε ό,τι αφορά την δικαστική εξουσία, δεν θα βρείτε κανένα σύνταγμα στην Ευρώπη το οποίο να έχει τόσο εκτενείς διατάξεις για τη δικαστική εξουσία. Και δεν θα βρείτε κανένα σύνταγμα στην Ευρώπη στο οποίο η δικαστική εξουσία είναι ερμητικά κλεισμένη στον εαυτό της. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το 1912 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να απαντήσει σε κακοδαιμονίες του παρελθόντος, εισήγαγε αυτό το σύστημα ως σύστημα επίκαιρο τότε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σήμερα είμαστε η μόνη χώρα όπου στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μετέχουν μόνο δικαστές. Στην Ιταλία, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Γαλλία συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου. Η κοινωνία, δηλαδή, είναι μέσα στην λειτουργία της δικαιοσύνης, τη διάρθρωσή της, έχει ένα μάτι και την παρακολουθεί. Όχι γιατί θεωρώ πως δεν κάνει καλά τη δουλειά της, θέλω να είμαι σαφής, αλλά
θέλουν να την κάνει τη δουλειά της με μοντέρνους όρους. Καλό ήταν το 1912, αλλά είμαστε στο 2017. Σε αυτή την συζήτηση για τη δικαστική εξουσία είμαι πλέον υπέρμαχος, ενώ δεν ήμουν παλαιότερα, της εισαγωγής ενός συνταγματικού δικαστηρίου. Πρέπει να τελειώνει η ιστορία, να περιμένουμε 20 χρόνια για να μάθουμε αν μια διάταξη του συντάγματος είναι ή δεν είναι συνταγματικός ορθή. Ακολουθώντας το γαλλικό παράδειγμα, πρέπει κατά την παραγωγή του κανόνα δικαίου το ζήτημα της συνταγματικότητας ενός κανόνα δικαίου να τελειώνει εκεί.